μάνα. Μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Μια μάνα που έχασε το παιδί της και δεν το αναζητά ούτε σε γειτονιές, ούτε σε δρόμους, ούτε σε ξένες πολιτείες, ούτε σε ξένες αγκαλιές. Είναι μια μάνα που ξέρει πού είναι το παιδί της, αλλά το έχει χάσει. Μια μάνα, μιας μάνας καλύτερα, που το παιδί το άρπαξεν οι χιλιαστές. Ναι, φίλοι και φίλες, απόψε αυτή η μάνα, η Ελληνίδα μάνα, η Χριστιανή μάνα, ήρθε εδώ να καταθέσει τον πόνο της, να καταθέσει το παραπονό της για την κοινωνία, για το σύστημα που την έχει εγκαταλείψει, να καταθέσει πάνω απ' όλα την έντονη διαμαρτυρία της για την πολιτεία, η οποία δεν την προστάτευσε και η οποία δεν την προστατεύει. Είναι η κυρία Σμυριωτοπούλου Αλεξάνδρα, η μάνα που ο γιος της βρίσκεται στις στρατιωτικές φυλακές γιατί τρομοκρατημένος δεν θέλει να υπηρετήσει την πατρίδα, δεν θέλει να πάρει όπλο, αλλά πάνω απ' όλα έχει φτάσει και σε σημείο μέσα στο στρατοδικείο, όπως θα ακούσετε και από την ίδια τη μάνα, από την ίδια την κυρία Σμυριωτοπούλου, να καταθέτει, έκανε ότι δεν την ήξερε, ότι δεν ήταν μάνα του. Κυρία Σμυριωτοπούλου, σας καλωσορίζω εδώ στην εκπομπή. Βέβαια, θα ήθελα να είχατε έρθει στην εκπομπή με κάθε άλλη αιτία παρά αυτή, το να καταθέσετε για το παιδί σας. Αναλογίζομαι τον πόνο σας. Όλοι μπορούμε να σας καταλάβουμε, ότι όλοι μπορούμε να σας νιώσουμε και πάνω απ' όλα όσοι γνωρίζουμε την αντιεθνική προπαγάνδα που ασκεί σήμερα ο χιλιασμός στην Ελλάδα, αλλά και μια προπαγάνδα που πρέπει να ομολογήσουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά, όπως έχουν καταθέσει δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα. Μια προπαγάνδα η οποία χρηματοδοτείται πάρα πολύ καλά από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Μια προπαγάνδα η οποία χτίζει μεγάλα οικοδομήματα, κάνει πολλές δουλειές και μια προπαγάνδα που έχει φτάσει να έχει τους ανθρώπους της έξω από τις εκκλησίες κάθε Κυριακή πουλώντας τα περιοδικά, το Ξύπνα και τα άλλα περιοδικά τα γνωστά των χιλιαστών. Βλέπω στο πρόσωπό σας και μέσα που καθίσαμε ώσπου να έρθουμε εδώ ένα απερίγραπτο πόνο. Μπορώ να πω είναι ο πόνος αυτός, η δυστυχία που υπάρχει σε εσάς και στην οικογένειά σας για το χαμένο παιδί, για το χαμένο παιδί που ξέρετε που βρίσκεται, που ξέρετε που είναι και δεν μπορεί να το φέρετε κοντά σας. Πέστε μας ακριβώς πώς αρχίζει αυτή η ιστορία. Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλόπουλε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κύριε Μιχαλόπουλε, πρώτα θα πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος που δεν μου στέρισε το δικαίωμα να καταγγείλω όπως πάρα πολλοί συνάδελφοί σας. Και θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω μεγάλο παράπονο προς τον κύριο Τράγκα, ενώ ήξερε το προμελετημένο έγκλημα κατά του ανηλίκου παιδιού μου, παρουσίαζε τους βιαστές και δολοφόνους του, για να μην παραξηγούμε, του πνεύματός του, σαν πρόβατα. Εις γνώση του και ενσυνείδητα παραπλανούσε τον ελληνικό λαό και του έστεινε παγίδα. Και το ήξερε μήνες πριν και έχει και στοιχεία στα χέρια του. Όταν όμως τον απείλησαν για το παιδί του, εκείνος ούρλιαζε γιατί είχε τη δύναμη του μικροφόνου και καλά έκανε και εγώ τον κατάλαβα και απλώς τον απείλησαν. Εμένα μου το άρπαξαν με δόλο, με πλαστά, με κάλπικα, με κύβδηλα μέσα, εκμεταλλευόμενο την ανηλικότητά του, την απειρία του και την εμπιστοσύνη που τους έδειξε, γιατί το προσιλήτησε ο ίδιος μου ο αδελφός. Κύριε Μιχαλόπουλε, κυρίες και κύριοι, ο ίδιος μου ο αδελφός μου το άρπαξε. Ο αδελφός σας είναι χιλιαστής. Είναι χιλιαστής αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του. Είμαστε. Και δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτός. Έχει το δικαίωμα να ανήκει εκεί όπου ανήκει, να έχει και τα παιδιά του. Εγώ γιατί δεν το είχα το δικαίωμα το παιδί μου να είναι ορθόδοξος, μα πάνω απ' όλα ελληναράς. Και ποιος είναι αυτός που μεταχειρίστηκε το παιδί μου σαν ζέφραγο αμπέλι? Δεν υπήρχε μάνα, δεν υπήρχε πατέρας. Και όχι μόνο αυτό, προσπάθησαν και για το μικρότερό μου το παιδί. Παρακαλώ, διαβάστε. Κυρία Μητροπούλου, θα φτάσουμε και σε αυτά. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχετε δύο γιους. Μάλιστα.
Μένετε στο Περιστέρι. Μάλιστα. Έχετε έναν αδερφό ο οποίος είναι χιλιαστής, η οικογένειά του είναι χιλιαστέ. Μάλιστα. Δικαίωμά τους να είναι οτιδήποτε να είναι, ο προσιλητισμός και ειδικά από τους χιλιαστάς απαγορεύεται. Έτσι. Μπάς. Λέμε ότι απαγορεύεται, αν και είναι ξέφραγο αμπέλι, κάνουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Ο γιος σας σήμερα είναι στις στρατηγικές φυλακές. Μάλιστα. Έχει καταδικαστεί. Μάλιστα. Ο χιλιαστής. Μάλιστα. Ο δεν πήρε όπλο. Μάλιστα. Πόσα χρόνια. 4 χρόνια και κάτι μήνες. Πόσους μήνες είναι στη φυλακή. Από το Μάιο που πήγα εγώ και τον είδα στην Αυλώνα, ενώ δεν με ειδοποίησε το παιδί μου, μάλιστα ένας από αυτούς που καταδικάστηκε, ο εγγονός το είπε στο μικρότερο μου το παιδί για να με σκοτώσουνε. Πήγα, πήρα ειδική άδεια, το βρήκα, με δέχτηκε το παιδί μου. Πόσο καιρό είναι φυλακή. Είναι από το Μάιο. Μάιος, μέχρι από σήμερα. Το Μάιο, προφυλακισμένο. Προφυλακισμένο. Δεν έχει δικαστεί ακόμα. Δικάστηκε στις 7 του Ιούλη τρέχοντος. Ναι. Αλλά όταν πόσο καιρό δικάστηκε. Για 4 χρόνια για και 4 χρόνια. Μήνες. Μάλιστα. Όταν πήγα και το είδα, με δέχτηκε. Στις 21 του Μάη τα μπαρκάρανε για τις φυλακές της Ίνδου, στη Θεσσαλονίκη. Με παίρνει το τηλέφωνο το παιδί μου και μου λέει θα έρθεις να με δεις μαμά. Βεβαίως θα έρθω παιδί μου να σε δω. Με κοροϊδεύε, το βάζανε να με κοροϊδεύει ότι δέχονται μόνο μία φορά. Πήγα, πήρα ειδική άδεια για να πάω να το δω και όταν πήγα να το δω αρνήθηκε να έρθει να με δει ενώ εκείνο με είχε ειδοποιήσει. Και έστελνα τους φαντάρους, τους ελληναράδες. Πέστε του μια κουβέντα να έρθει να δει τη μάνα του από την Αθήνα. Όχι, να έρθει να με δει άλλη φορά και μόνη της. Πήγε... Μόνη της δεν είχατε πάει. Μόνη μου, είχα μαζί κάποιον κύριο που γνώρισα στη Θεσσαλονίκη για να με βοηθήσει γιατί ήμουν μόνη μου, άγνωστη. Δεν ήξερα που ήταν ούτε οι στρατιωτικές φυλακές ούτε τίποτα. Και πήγε και βρήκε τους άλλους Ιεχωβίτες. Που είναι και αυτοί καταδικασμένοι πρεσβύτεροι, 22άρδες κι αυτοί, τώρα είναι 22 χρόνια το παιδί μου. Ναι. Και δεν τους κάνε πλέον, τους κάνε παπάδες πλέον. Να μην πας, του λέει, να δεις τη μάνα σου, καλό θα είναι να μην πας. Αυτό υπάρχει μαρτυρία. Δηλαδή, οι 22άρδες επιβάλλονται σε 22άρδες. Ναι, είναι η νέα κατάσταση που επιβάλλουν, τους κάνε ιερείς. Και σύμφωνα με κάποιους διεθνείς νόμους και της διεθνούς αμνηστίας, οι ιερείς δεν φυλακίζονται, είναι ιερείς και έχουν ας πούμε αυτό το οποίο πιστεύουν και το πιστεύουν ελεύθερα. Και έτσι δεν πάνε και οι ιερείς δεν πάνε και στρατιώτες. Γι' αυτό το έχουν εφεύρει αυτό, αυτό το κόλπο μάλιστα. Τώρα οι χιλιαστέ. Ναι. Όλα μάλιστα. Αυτά τα τερτύπια. Μάλιστα. Και μάλιστα μας είπανε οι στρατιώτες, οι ελληναράδες, αυτό το τονίζω, όχι αυτοί οι κύριοι να λένε ότι είναι Έλληνες, εμείς είμαστε ένας λαός. Είναι ένας λαός, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τους υπόλοιπους, όπως λένε οι αξιωματούχοι της. Και μάλιστα ο δικηγόρος, ο κύριος Ρέπας, που έχουν πολλά ράματα για τη γούνα του, γιατί μέσα στο δικαστήριο, πετώντας το δόλο μας στη σύνδεση του δικαστηρίου, δεν επέτρεψε το παιδί μου να παρευρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της δίκης, να μην ακούσει, για να μην μάθει, να μην σώσω το παιδί μου από αυτούς τους τυγερούς. Θα φτάσουμε και στη δίκη. Καθόλου θέλω να είστε ήρεμοι, καταλαβαίνω την ταραχή σας, ηρεμήστε, διότι και οι άνθρωποι οι οποίοι σας βλέπουν αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν τον πόνο σας, οι Έλληνες οι οποίοι σας βλέπουν, αλλά δεν θέλω να χαίρονται αυτοί οι άλλοι, τα παντός είδους καθάρματα, εγώ το ομολογώ και αν έχουν τον τόλμη να μου κάνουν μήνυση από το πρωί, αυτά τα καθάρματα οι χιλιαστές, δεν θέλω να σας βλέπουν ταραγμένοι. Ήρεμοι για να βρούμε μία άκρη. Εμείς από εδώ τους πολεμάμε. Όχι, δεν είναι θέμα. Εγώ για εσάς το λέω. Εμείς τους πολεμάμε από εδώ και θα τους πολεμήσουμε έως ότου μπορέσουμε και το κακό το οποίο φέρουν, όπως όλο το κακό φέρνει το σπέρμα της αυτοκαταστροφής. Εδώ μιλάμε για φέρετο παιδομάζωμα, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Το παιδί σας από πόσο χρονών αρχίζει ο προσιλητισμός. Εγώ το αντιλήφθηκα όταν ήταν 17 χρονών. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω αυτό το έγγραφο στα χέρια μου, παρακαλώ. Να, θα σας το δείξουμε, ναι. Μάλιστα. Θρησκευτική μυσαλλοδοξία και διακρίσεις. Μάλιστα, κύριε Μητροπούλου. Αυτό είναι με μεγάλα γράμματα. Ναι. Και μάλιστα είναι η Παγκόσμια Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ναι. Δίχως Σύνορα. Μάλιστα.
Αυτή η παγκόσμια οργάνωση δίχως σύνορα πήγε και βρήκε μόνο οι Εχοβίτες. Γιατί δεν ήρθε και στην αντίπερα όχθη. Είναι πλαστόγραφο, κύβδηλο, κάλπικο. Τη μόνη αλήθεια που λένε εδώ πέρα μέσα οι Εχοβίτες είναι ότι προσιλήσα το παιδί μου στα 12 του χρόνια. Στα 12 του χρόνια του καλλιέργησαν συνείδηση να μην πιάσει όπλο. Στα 12 του χρόνια το έστρεψαν εναντίον μου και αυτό μπορώ να το συγχωρήσω. Μα δεν μπορώ να συγχωρήσω ποτέ που το έστρεψαν εναντίον στην ίδια μου την πατρίδα. Που του επιβάλλουν να αρνιέται λησαλέα. Μάλιστα. Να υπηρετήσει την πατρίδα του. Να αποκαλεί τη σημαία της χώρας μου πατσαβούρα. Πατσαβούρα, κυρίες και κύριοι, ακούστε το. Και εδώ πέρα μέσα, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχω το κεντά μου... Λέει λοιπόν το έγγραφο αυτό ότι είναι το αποτέλεσμα του εγγράφου του ότι 12 χρονών αρχίζει ο προσυλλητισμός. Μάλιστα. Εσείς πότε καταλάβατε ότι άρχισε ο προσυλλητισμός? Στις 30 του Ιούλη το 89, άγρια μεσάνυχτα. Του επέβαλαν να διαβάζει... Μέχρι τότε δεν είχατε καταλάβει, δεν πήγαινε. Εσείς φαίνεστε ότι είστε χριστιανοί, πηγαίνατε σε εκκλησίες και ερχότανε κοντά σας. Όχι, κοντά μου δεν ερχότανε, ναι. Αλλά κοινωνούσε. Αλλά σε κοινωνούσε. Κοινωνούσε. Ναι. Όταν καθόμουν στο τραπέζι να φάμε, πάντοτε έκανε το σταυρό του, την προσευχή του. Σύζυγος υπάρχει? Βεβαίως υπάρχει και ως διαμαγείας, όταν αντελήφθηκα το παιδί μου να διαβάζει τις βρωμοφυλάδες τους, τότε το παιδί μου άλλαξε χαρακτήρα. Ναι. Τότε είδα τι του είχαν δημιουργήσει αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Μέχρι που το έβαζα να μου αποκαλεί κυρία Αλεξάνδρα αυτή, να μου κλείνει ραντεβού για να μιλήσουμε. Το αντρόγυνο το οποίο έχει καταδικαστεί είναι ο αδερφός σας. Ο Στάθης Φλόκος, η γυναίκα του Φωτεινή, ο Κωνσταντίνος Μακρύς. Και φαίνεται όμως ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και ότι εφόσον υπάρχει στο έγγραφο αυτό, να το δείξουμε. Φίλοι και φίλες, όπως βλέπετε, έχει πάρει διαστάσεις το θέμα του Σμυριωτόπουλου, διότι τον παρουσιάζει βαριές ποινές σε τέσσερις νέες γυναίκες, παραπάνω και αντρόγυνο καταδικάζεται για προσυλλητισμό στο συγγενικό του κύκλο. Φωτογραφία του γιού σας. Μάλιστα. Φωτογραφία του γιού σας. Και φαίνεται ότι έχει πλέον πάρει διαστάσεις. 12 λοιπόν χρονών, υπάρχει και καταδικαστική απόφαση, αρχίζει ο προσυλλητισμός του γιού σας. Μάλιστα. Εσείς το καταλαβαίνετε σε ηλικία 17 ετών. Μάλιστα. Όταν το καταλάβατε, τι έγινε? Τι έκανα εγώ για το παιδί μου, τι δημιουργήσε μέσα στο σπίτι. Τι δημιουργήσε στο σπίτι και τι κάνετε εσείς για το παιδί σας? Το αρνήθηκε ότι είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Σε εσάς το αρνήθηκε? Βεβαίως. Και την άλλη μέρα, ξημερώνοντας 31 του Ιούλη, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση, και αφού έχει πάρει διαταγές από την οργάνωσή του, και εδώ πρέπει να σας πω ότι οι διαταγές που δίνει η οργάνωση εκτελούνται κατά γράμμα όσο απάνθρωπες και αποτρόπες και αν είναι. Μάλιστα. Με απείλησε, το βάλανε να με απειλήσει, να μην κινηθώ εναντίον της οργανώσεως τους, γιατί θα μου έκανε πράγματα που δεν θα πίστευα στα μάτια μου και στα αυτιά μου, θα με έβαζε φυλακή, θα έφευγε από το σπίτι και εκεί που θα το πήγαιναν, προσέχτε, που θα το πήγαιναν, δεν θα το έβρισκε ούτε η αστυνομία. Μα και στου Βοδιού το κέρατον ακριβόταν, θα το έβρισκα. Του έβγαλαν διαβατήριο να τον παρκάρουν στο εξωτερικό, να ζητήσει πολιτικο-θρησκευτικό άσυλο για να αποφύγει τη στράτευση. Γιατί έτσι κάνουν στα Ελληνόπουλα. Και καλό θα ήταν να καλέσετε στην εκπομπή σας άνθρωποι που ανήκαν και ανήκουν μέσα σε αυτή την οργάνωση και που είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν όλες τις θηριωδίες αυτής της οργάνωσης. Εδώ μιλάμε ότι στις δημοκρατικές χώρες, όπως τη δική μας, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία, λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, τα παλικάρια όπως το παιδί μου τα στέλνουν στα σίδερα. Στα μη δημοκρατικά καθεστώτα, τους προσήλτους και ιδιαίτερα τα παλικάρια τα στέλνουν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, όπως έγινε στο Μαλαούι, στο Τζαν, στη Μοζαμβίκη και αλλού, αφού πρωτίστως έχουν στείλει εκπαιδευμένους πράκτορες ή απόστολους, έχουν δημιουργήσει γιάφκες, εστίες εντάσεως, και αφού έχουν αφήσει βορρά τους προσήλτους στα νύχια των συμπατριωτών τους, μετά τους στέλνουν στα εκτελεστικά
αποσπάσματα των καθεστώτων. Ναι. Αυτή είναι αυτή η οργάνωση, οι δολοφόνοι που δολοφονούν έχετε, λαούς. Έχετε απόλυτα δίκιο, σας λέω το εξής. Λοιπόν, 17 ετών, αναλαμβάνετε, αντιλαμβάνεστε εσείς και αντιλαμβάνεστε τον προσλητισμό σου πλέον, ότι είναι ασυχοβάς, φτιαγμένος πλέον και εσείς αναλαμβάνετε πλέον μια εκστρατεία να σώσει το παιδί σας. Μάλιστα. Τι ακολουθεί, σας απειλεί ότι θα φύγει. Με απειλούν αυτοί οι ίδιοι. Σας απειλούν οι ίδιοι, χιλιαστέ. Ότι και δεν θα χαρώ και το μικρότερο μου παιδί. Και δεν θα χαρείτε και το μικρότερο. Πήγα στα δικαστήρια. Μάλιστα. Πήγα στην αστυνομία. Εσείς αμέσως τότε. Αδιαφόρησε η αστυνομία. Δεν είναι πρωτό. Η αστυνομία έχει άλλα καθήκοντα δυστυχώς. Περί πολλών άλλων τριβάζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς κάνετε, προσφέρετε στη δικαιοσύνη πλέον. Μάλιστα. Εναντίον του αδερφού σας. Και των υπολείπων. Και των υπολείπων. Και τους καταδικάζετε. Όχι όλους, δεν τους καταδίκασαν όλους. Καταδίκασαν τον αδερφό σας. Τη γυναίκα του και δύο ακόμα άτομα. Ως για προσλητισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο προσλητισμός βεβαίως πλέον είναι γεγονός. Μάλιστα. Με δικαστική απόβαση. Ο γιος σας τι κάνει. Είναι ήδη 17-18 ετών. Τώρα είναι 22. Ναι, τότε. Εκείνη τη στιγμή στο δικαστήριο που δικάζονται οι εχοβάδες, συγγενείς εχοβάδες, είναι 18 όχι, ετών. Όχι, όχι, είναι το 93 έγινε η δίκη. Είναι... Έχουν περάσει χρόνια. Έχουν περάσει χρόνια, βεβαίως, και με είναι... η δίκη. Ετών. Τώρα είναι 22 και ναι. Ναι. Πέρασε είναι... το 93 ωραία. Είναι ωραία, και πάει στρατιώτης. Μάλιστα. Παρουσιάζεται στρατιώτης. Μάλιστα. Εκεί αρνείται... Να πιάσει όπλο. Να πιάσει όπλο. Και έχουμε τα γνωστά που είπατε, την καταδίκη και όλα τα συναφή. Πέστε μου τώρα, πέστε μου τώρα, από την ημέρα της δίκης μέχρι σήμερα τι έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή σε ποιες φυλακές βρίσκεται. Βρίσκεται στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ήξερα, ας πούμε, μέχρι τις 7-8 που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, 8 του μήνα του Ιούλη. Αν το έχουν πάρει και το έχουν πάει κάπου αλλού, αυτό δεν έχετε ήξερα. Επαφή μαζί του. Όχι. Δεν έχετε... δεν μπορείτε να ρωτήσετε στις φυλακές, δεν σας λένε αν είναι εκεί ο γιος σας. Εάν πάρετε τηλέφωνο στρατιωτικές φυλακές, θα σας πούνε ότι ο γιος σας είναι εδώ πέρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το παιδί μου, όταν θα θελήσει από μόνο του να έρθει να με δει, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει εκείνο. Το παιδί μου, αφού εξουσιάζουν ολόκληρη την ύπαρξή του, δεν του επιτρέπουν ούτε καν να σκέφτεται, δεν έχει το δικαίωμα ούτε καν να σκεφτεί. Και αφού το απειλούν με την Αρμαγεδόνια καταστροφή, και αφού το έστρεψαν εναντίον μου και του είπανε ότι αυτή ναι. είναι η αιτία, πήγα μία, δύο, τρεις, δεν με δέχτηκε. Α, πήγατε, αυτό θέλω να μάθω. Πήγα και σας είπα και στην Αυλώνα, πήγα και στις στρατιωτικές φυλακές της Ιδρύνου και πήγα και μέσα στο στρατοδικείο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Πήγατε και δεν σας δέχεται. Όταν το κατέβαζαν από το μεταγωγικό, αισθάθηκα μπροστά του και του είπα μήπως με αναγνωρίζεις ποια είμαι. Φυσικά, αυτό το είπατε πίσω. Γιατί μέσα στο δικαστήριο είχε πει ότι δεν σας αναγνωρίζει. Όχι, πρωτού μπει στο δικαστήριο. Τι όταν σας είπε. Η στιγμή, δεν μου έδωσε καμία σημασία. Όταν ήρθε η στιγμή που δικάστηκε, πρωτού δικαστή, ζήτησα το λόγο για να καταθέσω. Δεν πήγα εκεί για να αμφισβητήσω τους νόμους. Πήγα εκεί την ίστατη στιγμή να ακούσει το παιδί μου, ίσως και καταλάβει. Γιατί δεν του το επέτρεπαν καν να έρχεται σε επαφή μαζί μου ή να μιλάει μαζί μου κάθε 20 μέρες μόνο για 10 λεπτά. Του επέτρεπαν να μου μιλάει. Και αυτό κατόπιν παρακάλια και δεν πρόλαβα, μόνο μία και μοναδική φορά πήρε το λόγο αυτό, όταν ήρθε η δικιά μου σειρά, μου είπε ότι έχεις βρώμικο σώμα και δεν αξίζει να συζητάω μαζί σου, γιατί εμείς δεν έλεγε ποτέ εγώ, εμείς. Ναι. Να μην σας κουράζω πολύ, μέσα στρατοδικείο, όταν το ρώτησαν αν είμαι η μητέρα του, με αρνήθηκε 3 φορές. Μπροστά στους δικαστές. Βεβαίως. Και όταν του είπαν, καλά, δεν ξέρεις αν είναι η μητέρα σου ή όχι, μόνο κούνησε το κεφάλι του. Δεν με αναγνώριζε. Θα πρέπει εδώ να καταγγείλω ότι μέσα στο στρατοδικείο, όπου δικαζόντουσαν και άλλοι αντιρρησίες συνειδήσεως, αυτοί είχαν και τους γονείς τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι μητέρες τους ήταν όλες εκεί και χαιρόντουσαν που τα παιδιά τους μπαίνανε φυλακή. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εγώ πάω φυλακή για το παιδί μου, μπορώ να πεθάνω για το παιδί μου, ενώ αυτοί αφήνουν τα παιδιά τους και πεθαίνουνε, και τα παιδιά τους τα στέλνουνε αυτή φυλακή. Και όχι η πατρίδα, όχι οι νόμοι της χώρας, αυτοί τα στέλνουνε φυλακή.
Με χλέβαζαν γιατί ήθελα να σώσω το παιδί μου. Να ακούσει το παιδί μου. Όταν του, όταν του λένε του παιδιού μου, εμείς η συνείδησή μας δεν μας το επιτρέπει να πάρουμε όπλο για να αφαιρέσουμε ζωές, περιτεύει αυτή η φράση. Όταν ξέρω, έχω εδώ ντοκουμέντα, πως και όπλο πιάνουν και σκοτώνουν και ανεξέλεκτα μάλιστα και σε καιρό ειρήνης. Και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πολέμησαν και στο δεύτερο δήλωσαν νομιμοφροσύνη στο Χίτλερ και λέει η οργάνωσή τους ότι έχουμε χρέος να υπερασπίσουμε την τιμή μας, την ακυρεότητά μας, την πορτοφολάρα μας, όχι όμως για το σύνολο, όχι για την πατρίδα. Πιάνουν και όπλα και σκοτώνουν. Αυτό είναι δικό τους. Βεβαίως από τα δικά τους είναι στοιχεία και η νομοφροσύνη που δήλωσαν στο Χίτλερ είναι αυτή εδώ. Και ορίστε σύζυγοκτόνος από ζήλια μάρτυρας του Ιεχωβά και καταχραστής που έχει κάνει φυλακή είναι που δεν πιάνουνε όπλο και δεν σκοτώνουνε. Μάλιστα. Και στο Χίτλερ δήλωσαν υποταγή. Και είναι και υπέρ της θανατικής ποινής. Ναι. Πέστε μου τώρα ακριβώς αυτές τις ημέρες, τον τελευταίο καιρό, που βρίσκεται το θέμα σας. Μετά από το στρατοδικείο, δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Εγώ θα ήθελα εδώ, όσοι εισαγγελείς με ακούνε, θα υπάρχει κάποιος εισαγγελέας παλικάρι που θα ξεκινήσει τη διαδικασία της αναθεωρήσεως της δίκης. Αυτοί λένε περίτρανα ότι το προσιλήτησαν στα 12 του χρόνια. Αυτή τη στιγμή δίκασαν ένα παιδί 12 χρονών. 12 χρονών ένα παιδί. Το έχουνε στρατιωτικές φυλακές. Και θα σας πω και κάτι άλλο, που πρέπει να έχετε γερά όταν... Ένα παιδί το οποίο να ζούμε προσιλήθηκε από 12 χρονών, αυτό λέτε. Και είναι τρομοκρατημένο. Το εδραίωσαν, το εγκλώβησαν, το εκπαίδευσαν σε τέλειο γενίτσαρο και το έστρεψαν εναντίον της ίδιας του της πατρίδας. Αύριο άμα του πούνε πάρε και σκότωσε 100.000 θα το κάνει. Εδώ απειλήσε την ίδια του τη μάνα. Δεν θα κάνει να σκοτώσει εσάς τον Α, το Β. Αύριο αν του πούνε αυτοκτόνησε, θα πάει να αυτοκτονήσει. Εδώ, μέχρι το ρόλο του Θεού πήραν στα χέρια τους και αποφασίζουν αν θα ζήσει το δικό μου το παιδί ή αν θα πεθάνει. Φέρει επάνω του... Τι εννοείτε ότι πήραν το ρόλο του Θεού, κυρία Βεβαίως. Φέρει πάνω του ιατρική κάρτα με υπογεγραμμένο το θάνατό του. Και ξέρετε, αν του συμβεί οτιδήποτε, αν ήξερα εγώ που βρίσκεται, θα το έτρεχα, θα εκλυπαρούσα να του βάλω αίμα. Αυτοί θα το πάνε σε γιατρούς Ιεχωβάδες, όπως είδατε και στην τηλεόραση, στις εκπομπές του κυρίου Τράγκα, και θα πεθάνει το παιδί μου. Μάλιστα. Είχατε αρχίσει με εκφράζοντας τον πόνο σας την έκκληση αν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας. Παλικάρι. Όχι απλώς επειδή τώρα σας το κάνει και ο Κόκορας. Λοιπόν, εάν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Λοιπόν, υπάρχουν εισαγγελείς πάρα πολλοί, όλοι οι εισαγγελείς είναι παλικάρια, όλοι οι εισαγγελείς αναζητούν την αλήθεια, όλοι οι εισαγγελείς μπορούν να βρουν τον δρόμο. Εσείς έχετε ένα αίτημα αυτή τη στιγμή από την ελληνική δικαιοσύνη. Το παιδί σας έγινε χιλιαστής. Όχι έγινε, το κάνανε. Το κάνανε, ναι. Με δικαστά, με κάλπικα, με κύβδηλα μέσα. Ωραία. Με δόλο. Το κάνανε σε ηλικία 12 ετών, στην τρυφερή αυτή ηλικία των 12 ετών. Το κάνει συνειδητό χιλιαστή. Το πήρανε από το δρόμο το δικό σας, το δρόμο της Ορθοδοξίας, από το δρόμο της Ελλάδος και το κάνει χιλιαστή. Και τώρα θέλετε να επαναληφθεί η δίκη του με στήριγμα νομικό, ότι το παιδί αυτό έγινε σε ηλικία 12 ετών, δεν ήξερε να δει τι έκανε και στα 18 του 19 που πήγε στρατιώτης, 20, ακολουθούσε αυτή την πορεία όπως την είχε ενστερνιστεί στα 12 του χρόνια. Μάλιστα. Έχετε καταφύγει στη δικαιοσύνη, έχετε κάνει κάτι? Να μην ανοιξήσουμε όλες τις πληγές. Όχι, να μην τις ξήσουμε τις πληγές. Να τα αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα πολλών.
Μάλιστα. Δεν προστάτεψε η δικαιοσύνη το παιδί μου. Ας το αφήσουμε όμως. Κυρία Σμιτοπούλου, όταν λέμε κάτι, ένα λεπτό, όταν λέμε κάτι, δεν προστάτευσε η δικαιοσύνη το παιδί μου, τι εννοείται? Δηλαδή, χωρίς να θέλουμε να δείξουμε κανένα. Δεν επενεύει. Δεν επενεύει ο εισαγγελέας όταν κατήγγειλα τον προσκλητισμό του. Είχατε καταγγείλει τον προσκλητισμό του. Βεβαίως και δεν επενεύει και δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον εισαγγελέα να επεμβαίνει όταν του καταγγείλει. Ένα λεπτό. Το είχατε καταγγείλει γραπτός ή πήγατε, ας πούμε, στον εισαγγελέα Ακροάσεων. Ακροάσεων πήγα. Και είπατε, λέγουμε τόσο, τα αυτοί και γίνεται αυτό. Και τι έγινε μετέπειτα? Τίποτα. Τίποτα, κύριε Μιχαλόπουλε, αλλά αυτό θα χρειαστεί πάρα πολύ ώρα για να μπορέσω να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Μάλιστα. Για να προστατευτεί ο κόσμος. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο, γιατί βλέπω εδώ, βλέπω τη Σκοπιά, βλέπω παντού, ας πούμε, που έχετε, ότι η περίπτωση του Ευάγγελου Σμυριωτόπουλου, του γιού σας δηλαδή, μάλιστα, έγινε, προχώρησε σε διεθνές επίπεδο, σε διεθνή έντυπα. Το εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό αυτό οι χιλιαστέ. Γιατί ακριβώς επέλεξαν το δικό σας παιδί να το εκμεταλλευτούν? Ίσως γιατί υπήρξε καταδίκη των συγγενών σας? Και γι' αυτό, αλλά πιο πολύ γιατί σε αυτό το πλαστόγραφο έγγραφο, ναι, που κυκλοφορεί, ναι, από την ελληνική επικράτεια, ναι, λένε ότι εκδιώχθηκε το παιδί μου από το σπίτι του στα 12 του χρόνια. Ακούστε εσχρά ασύστολα ψεύδι. Ότι εκδιώχθηκε το παιδί μου στα 12 του χρόνια. Το παιδί μου 14 χρονών πήγαινε ακόμα γυμνάσιο. Και κοιτάξτε... Το παιδί σας έφυγε σε ηλικία 18-19. Μόλις έκλεισε τα 18 του χρόνια, το υποχρέωσα να φύγει από το σπίτι για να μην μπορώ να το ελέγχω. Γιατί με είχε απειλήσει πως αν θα κινηθώ δικαστικός εναντίον τους, θα φύγει από το σπίτι. Και μόλις κατέθεσα τη μήνυση, στις 4 του Απρίλη, στις 7 του Απρίλη του 1990, το υποχρέωσα να φύγει από το σπίτι. Μάλιστα. Όταν λέτε το υποχρέωσαν, δηλαδή... Του είπαν φύγει από το σπίτι και γύρισε και μου είπε εσύ... μέσα στο ρημάδι σου δεν έχω εγώ καμία θέση και αφού ήθελες να κυνηγήσεις την οργάνωσή μου, δεν θα με ξαναδείς. Δέθησαν σπίτι, να μένει, φύγε, εμείς είμαστε εδώ, εμείς θα σταθούμε. Το κράτησαν 2-3 μήνες, το πέταξαν στους δρόμους να κοιμάται σαν τον αλήτη, χωρίς να νοιαστούν αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει, και δεν ήρθε στη μάνα του. Ναι. Δεν ήρθε στη μάνα του. Κυρία Σμιτοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί έκαναν καμία απόπειρα για εσάς? Ο αδερφός σας είχε κάνει κάποια απόπειρα? Ποτέ δεν είχε κάνει. Όχι, γιατί εγώ δεν ήξερα καν τι σημαίνει μάρτυρας του Ιαχωβά. Όχι, δεν ξέρατε ότι ο αδερφός σας ήταν μάρτυρας του Ιαχωβά? Δεν το ήξερα. Είχε κάνει κάποια απόπειρα να σας προσυντήρησε? Ποτέ κανέναν. Ωραία. Το μόνο για να δείτε πόσο στιγερούς εγκληματίες τους κάνουνε. Τόλμησε και πέταξε τον πατέρα μας από το σπίτι που του δώσαμε πρίκα, γιατί είχε μέσα τους πρεσβυτέρους τους, τους Ιεχωβίτες, και κάνανε μαθήματα. Μέχρι εκεί έφτασε και έβαλε και το παιδί μου να στραφεί εναντίον μου. Μάλιστα. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο? Γιατί ο δικός σας γιος, ο οποίος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, δεν ήταν κάποιας μεγάλης οικογένειας, δεν ήταν πλούσιος, δεν επελέγει ώστε να έχει δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο θέμα σήμερα στους Ιεχωβάδες? Με καταδίκες, με δίκες, με εσάς σήμερα εδώ, με εκπομπές, με άσχετα τον κύριο Τράγκα, ας πούμε. Για τον κύριο Τράγκα είναι γενικό, γενική ήταν η απορία κατά πρώτον, είναι μια απορία για τον κύριο Τράγκα και είναι και φίλος μου, είναι μια απορία το πώς, ας πούμε, συμπεριφέρθηκε με πολύ ήρεμο τρόπο στην πρώτη σειρά εκπομπών προς τους Ιεχωβάδες. Γιατί, ας πούμε, επελέγει ο δικός σας γιος, ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη, όπως λέω και πάλι, μόρφωση, ξέρω, κάποια άλλη ιστορία, ώστε να δημιουργήσει ο δικός σας γιος μια ιστορία? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί φάνηκε τόσο πολύ για να δώσουνε, να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι να, η αδερφή μήνυσε τον αδερφό. Και εδώ λένε άλλο μεγάλο ψεύδος, ότι και η μαμά μου, ναι, μήνυσε το γιο της. Μάλιστα. Ότι πήγε μάρτυρα στο δικαστήριο για να σταματήσει και καλά έκανε το έγκλημά του. Και καλά έκανε, εδώ, και καλά έκανε η μητέρα σας. Αυτό είναι αλήθεια. Η μάνα σας πρέπει να είναι μια σωστή Ελληνίδα και δεν πρέπει να είναι... Το μόνο σφάλμα, ναι, της μαμάς, συγχώρεσέ με, μανούλα μου, αν μ' ακούς, δεν μπορώ να το πω. Να μην το πω. Δεν με προστάτευσες. Δεν με απομάκρυνες από αυτό τον εγκληματία. Δεν προστάτευσες το παιδί μου, μάνα μου. Και εσύ γέννησες
Μα γέννησα κι εγώ. Δεν βλέπω εγώ το γιο μου και αφού δεν βρίσκεται κανένας να αναχαιτήσει την εγκληματική τους δραστηριότητα, να βάλει φραγμό στα αποτρόπαια εγκλήματα ολκής όπου διαπράττουν, θα το κάνω εγώ. Θα μπήξω τον Ιστέρι στο απόστημα και θα καυτηριάσω τη γάγκρενά τους μέχρι τη ρίζα, προτού μολύνουν ολόκληρη τη χώρα. Το παιδί μου στη γερή εγκληματίες ολκής θα μείνει το τελευταίο σας θύμα και η οικογένειά μου θα μείνει η τελευταία που προμελετήσατε και αφανίσατε. Και τότε θα δούμε αν έστω και ένας από σας στη γερή εγκληματίες σολκής θα ξαναβγεί παγανιά να αλλιεύσει ανήλικη ψυχή, να αρπάξει άλλο ανήλικο Ελληνόπουλο και να το στρέψει εναντίον της μάνας του, εναντίον της πατρίδος του. Κύριε Μιχαλόπουλε, κυρίες και κύριοι, μηχανεύονται και μεταχειρίζονται παντίους τρόπους για να δουν τη σημαία της χώρας μας σε υποστολή. Αποκαλούν τη σημαία της χώρας μας πατσαβούρα. Δεν επιτρέπουν στο παιδί μου, στα παιδιά σας, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν καθεί, που δεν τολμάτε καν να βγείτε να το καταγγείλετε, γιατί απειλούνται. Γίνεται η πανοπλία μου, σφυριλατήστε τη θέλησή μου, βοηθήστε με να μην υποσταλεί η σημαία του μέχρι θανάτου άνισου αγώνα μου. Βγέστε, καταγγείλετε, ας μείνουν τα παιδιά μας τα τελευταία θύματα τους. Δεν θα σταματήσουν στο δικό μου το παιδί, δεν θα σταματήσουν στα δικά σας τα παιδιά. Αύριο θα έρθει η σειρά το παιδί του γείτονα, του συγγενή σας, των γνωστών σας. Συγχωρήστε με πάλι για τον έντονο τόνο της φωνής μου, αλλά έρχονται στιγμές που δεν μπορώ να συγκρατηθώ όταν ξέρω ότι το θύμα του στο παιδί μου βρίσκεται φυλακή και οι βιαστές του! Μη σας σοκάρει αυτή η λέξη. Βίασαν το πνεύμα του και δολοφόνησαν την ψυχή του. Είναι έξω και συνεχίζουν να βγαίνουν παγανιά. Και ένας εξ αυτών, ονόματι Μπακοπάνο, Μπακοπάνος, λίγες μέρες μετά την καταδικαστική απόφαση και την εξάμεινο αστυνομική επιτήρηση μπροστά στην αστυνομία, ήταν και προσιλήτησε ανήλικο παιδί. Και όταν του είπα, κύριε αστυνομικέ, προσιλήτησε ανήλικο παιδί, τι θέλετε να σας κάνω, κυρία μου? Θα μου πείτε, τι να κάνει ως τη φυλακά στη στιγμή που δεν επεμβαίνουν οι εισαγγελείς? Φίλοι και φίλες, διαπιστώνεται μια αγανάκτηση ιερή, δάκρυα ψυχής από μια μάνα Ελληνίδα, από μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της και που ξέρει που είναι, που ξέρει το στίγμα του, που ξέρει, που φαντάζεται ένα κελί φυλακών, που φαντάζεται ότι είναι υποχρεωμένο να ακούει μέσα στο πέτρινο κελί, φορώντας το πέτρινο κουστούμι, να ακούει την κλειδονιά την ώρα λίγο μετά του προσκλητηρίου. Ένα παιδί που εκεί ζει με άλλους Ιεχωβάδες, που φαρμακώνουν την ψυχή του ακόμα περισσότερο, που το στρέφουν κατά της μάνας που τον γέννησε, που το στρέφουν κατά της οικογένειάς του. Ένα παιδί που αύριο το πρωί θα βγει στην κοινωνία, μέσα στις φυλακές και ίσως, αν χρειαστεί, και πάλι θα συνεχίσει να στρέφεται κατά της οικογένειάς του, γιατί το μίσος περισσεύει. Δυστυχώς, η ελληνική πολιτεία έχει αφήσει ανεξέλεγκτους τους χιλιαστάς. Χτίζουν, δημιουργούν μέγαρα, παραμέγαρα, φτάνουν τις Κυριακές και λίγο έξω από τις εκκλησίες και είχα πει σε μια παλαιότερη εκπομπή από εδώ ότι είναι καιρός οι θρησκευτικές οργανώσεις, όλες αυτές οι θρησκευτικές οργανώσεις να οργανωθούν. Και αν δεν θέλουν να το καταλάβουν οι χιλιαστέ, οι οποίοι μολύνουν τις ψυχές των παιδιών με το καλό, υπάρχει και ο άλλος ο τρόπος. Υπάρχει και η βία. Διότι αυτό που κάνουν αυτοί, αυτός ο κρυφός δολοφονικός τρόπος των παιδιών, των νέων παιδιών που τα φέρνουν κοντά τους με το ξύπνα,
με πάλι ξύπνα και πάλι ξύπνα, που τα πέρα από τις οικογένειές τους είναι πιο χειρότερος από μια οργανωμένη ομάδα, η οποία χωρίς φόβο και πάθος το λέω, όσο και να σοκάρει αυτό, θα τους σπάζει στο ξύλο κάθε φορά που θα τους βλέπει στις γωνίες, κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή, και βρίσκουν τις κατάλληλες θέσεις και τις κατάλληλες ευκαιρίες να αρχίσουν τον προσχετισμό τους. Να τους σπάζει τα μούτρα κανείς, όλοι εμείς, όταν μας χτυπάνε την πόρτα, να μας δώσουν τα βρώμικα αντιπά τους και να μας αρχίσουν το βρώμικο όσο και γνωστό παραμύθι. Ζήτησε συγγνώμη αυτή η μάνα για το ξέσπασμα. Δεν μπορεί κανείς όχι να μην αρνηθεί τη συγγνώμη, αλλά να της πει ότι δεν πρέπει να ζητάει συγγνώμη. Είναι μια μάνα πονεμένη. Μια μάνα η οποία σας έστειλε ένα μήνυμα. Κατέθεσε εδώ ένα μήνυμα ότι αύριο για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποιος θα είναι ο επόμενος. Ο επόμενος βιασμός της ψυχής των παιδιών αυτών, ο επόμενος βιασμός, όπως τόσο σοφά, απλά, αυτή η γυναίκα η Ελληνίδα, η απλή Ελληνίδα, μια απλή Ελληνίδα, μια απλή Ελληνίδα νοικοκυρά, το καταθέτει εδώ μπροστά στις κάμερες, καταθέτει αυτό το περίσευμα καρδιάς, αυτή την αγανάκτηση η οποία δεν είναι αποκοίημα δραματικής σχολής, αλλά είναι μια άλλη σχολής, μια σχολής που ξεκινάει χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια, και είναι εκείνη η σχολή, εκείνη η σχολή, επαναλαμβάνω, εκείνη η σχολή η οποία έβγαλε χιλιάδες Ελληνίδες, εκατομμύρια Ελληνίδες όρθιες, ήταν οι Ελληνίδες που γαλούχησαν κατά καιρούς όταν χρειάστηκε όλους τους μεγάλους άντρες, όλους τους μεγάλους Ορθοδοξίας, όλους τους μεγάλους του πολιτισμού μας, όλους τους μεγάλους ήρωες, ήταν εκείνες που στάθηκαν στο Μεσολόγγι, στο Ζάλογο, στην Πίνδο, μετέπειτα, και στέκονται και σήμερα ακόμα, έστω αν δεν τις αναγνωρίζουμε, έστω αν δεν τις επισημαίνουμε. Η κυρία Σμυρνητοπούλου έχει δίκιο. Η πολιτεία εδώ έχει κάνει ένα μεγάλο κακό. Σιωπά, και θα μπορούσαμε να πούμε έχει εξαφανιστεί, έχει χαθεί, και αν δεν πάρουν πάνω τους εκείνοι που πονάνε τον τόπο, οι λίγοι, οι ελάχιστοι, να βάλουν το σπίρτο μπροστά στην αγωνία για να δώσει φωτιά στον αγώνα, πάμε χαμένοι. Οι χιλιαστέ δουλεύουν στο Μαρούσι Μέγαρα, στη Θήβα Μέγαρα, στη Θεσσαλονίκη Μέγαρα, στα Νησά Μέγαρα και παντού. Παντού, με πολύ χρήμα, με πολύ δύναμη, οφείλουμε να τους το πούμε, έστω και αν τους πολεμάμε, με πολύ δύναμη ψυχής, με πολύ πείσμα σε αυτό που πιστεύουν και σε αυτό που θέλουν. Κυρία Σμυρνητοπούλου, εγώ σας καταλαβαίνω, όπως σας καταλαβαίνουν και χιλιάδες τηλεθεατές. Είστε μια μάνα η οποία πόνεσε, η οποία πονάει, η οποία αναζητάει το παιδί της. Τώρα τι θέλετε, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει? Εγώ θέλω από τις αρχές της χώρας μου, από την πατρίδα μου, γιατί φορολογούμε, και απαιτώ. Αυτοί διατυμπανίζουν ότι προσιλήτησαν το παιδί μου στα 12 του χρόνια. Μάλιστα. Διασύροντας το όνομα της Προέδρου του Δικαστηρίου. Μάλιστα. Και αυτό το έντυπο το έστελα στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου και της είπα να πράξει. Είχατε απάντηση? Όχι, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Εμείς ο Σταθμός, με εγκρίτους δικηγόρους, με έγκριτους δικηγόρους, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναέρθει στη δικαιοσύνη, στο φως της δικαιοσύνης, να ξαναφτάσει στο ακροατήριο η υπόθεσή σας. Εσείς τι θέλετε άλλο? Εγώ θέλω, αν μ' ακούς παιδί μου, εδώ κοιτάξτε, σου έστειλα όλα τα στοιχεία, κάτι που δεν σου επέτρεπαν, δεν σου επέτρεψαν και δεν θα σου επιτρέψουν να δεις.
για να μην σωθείς, για να μην είσαι Έλληνας. Κοίταξέ τα, έλεγξέ τα και τότε ειδοποίησέ με. Πρόσεξε όμως, παιδί μου, μην είναι πολύ αργά και βγεις με τη βούλα, την τσίφρα, τη ρετσινιά του προδότη. Γιατί δεν θα σε προστατέψει κανένας, παιδί μου, από αυτούς που αυτή τη στιγμή σου φέρονται φιλικά. Αυτοί οι άρπαγες, παιδί μου, που σε έστρεψαν εναντίον μου και εναντίον της ίδιας σου της πατρίδας, αύριο θα σε στρέψουν και εναντίον του παιδιού σου. Και τότε, παιδί μου, όταν θα σε στρέψουν εναντίον του ίδιου σου του παιδιού, θα καταλάβεις ότι αισθάνομαι εγώ. Πες εδώ, παιδί μου. Γύρισε, παιδί μου, ανά πάσα στιγμή. Και οι δικές μου οι φτερούγες θα σε σκεπάσουν. Μάθε όμως κάτι και να τα ακούσουνε και αυτοί οι στιγεροί εγκληματίες ολικής. Πως δεν είμαι διατεθειμένη να σε αφήσω έρμεος της ορέξης τους, μα ούτε και έρμεος της ορέξης κανενός. Σου είπα κάποτε, παιδί μου, ότι η μάνα σου μπορεί να πεθάνει για σένα. Κοντινή γιορτή, παιδί μου, τελειώνουν οι υποχρεώσεις μου. Ο αδελφός σου μέχρι το Γενάρη φοράει την ελληνική στολή και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Πρωτίστως όμως θα κουνήσω στη θέμελα όλο το Πανελλήνιο και όχι μόνο, όλο το Ντουνιά, παιδί μου. Όλο το Ντουνιά, παιδί μου. Για μένα ο βιασμός, είτε πνευματικός είτε σωματικός, είναι καταδικαστέως, γιατί κι αυτοί θα πληρώσουν, παιδί μου. Μου άρπαξαν τα μάτια, τα φρύδια δεν με απασχολούν. Κύριοι της πολιτικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας, αν δεν με βοηθήσετε να σώσω το παιδί μου, ό,τι και αν συμβεί, η υπεύθυνη δεν θα είμαι εγώ. Σας προειδοποιώ, προς το παρόν, σας προειδοποιώ. Δεν θα αφήσω το παιδί μου έρμεο των ερεξεών τους. Και αν δεν έχω το παιδί μου, δεν θα χαρούνε ορισμένοι από αυτούς και τα δικά τους τα παιδιά. Θα τους πονέσω εκεί που με πόνεσαν. Όχι το θύμα φυλακή και ήθητες έξω. Όχι το παιδί μου φυλακή το 12χρονο και αυτή η αγκαλιά με τα παιδιά τους. Γιατί αλίμονο, αν αυτοί μπορούν και γράφουν τους νόμους τα παλιά τους τα παπούτσα, γιατί να μην μπορώ κι εγώ. Και τότε θα είσαστε οι υπεύθυνοι εσείς, εσείς που δεν προστατέψατε το παιδί μου. Και εγώ σας πληρώνω για να το προστατεύετε. Και εσείς δεν το κάνατε. Και εδώ δεν πρόκειται για παράβαση καθήκοντος. Πρόκειται για υπόθαλψη εγκληματιών, κύριοι δικαστές. Θα ήθελα, κύριε Μιχαλόπουλε, όταν αυτοί οι άνθρωποι λένε στο παιδί μου, άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτή η σιωνιστική κατάρα, ότι εμείς είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε κακό, ούτε καν τσιγάρο καπνίζουμε. Κοιτάξτε σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών. Κοιτάξτε ομοφυλοφιλίες. Τα ξέρω όλα, και τις κλοπές τους, ξέρω και το ότι καπνίζουνε, ξέρω ότι και σεξουαλικά κάνουν ανομαλίες, τα γνωρίζω όλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι καταδικαστέοι από το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού. Υπάρχουν πεπλανημένοι Έλληνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους ακολουθούν λόγω ότι παίρνουν κάποιο χρήμα, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Εμείς πάντως θα σας βοηθήσουμε και στην πλευρά προς τη δικαιοσύνη με δικηγόρους, ο οποίους θα διαθέσουμε από εδώ το κανάλι, και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να μπορέσετε να πλησιάσετε και να σώσετε το παιδί σας. Και πάντατε και σε επόμενη εκπομπή, η οποία θα κάνουμε, πάλι να έρθετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, είτε μαζί μου είτε με όλους εδώ τους συνεργάτες μας, διότι το θέμα καίει, διότι σήμερα, όπως είπατε, είναι το δικό σας παιδί, αύριο θα είναι του γείτονα, αύριο θα είναι του άλλου συγγενής, αύριο θα είναι του δικαστού, αύριο θα είναι του νομάρχη, αύριο θα είναι του στρατηγού. Πάντως κάποιο καινούριο παιδί θα προσιλητήσουν σε αυτή την κατάρα που λέγεται χιλιασμός.
Θέλετε κάτι άλλο πριν κλείσει, ή βρισκόμαστε στο τέλος εκπομπής, πριν κλείσει η εκπομπή να πείτε? Μόνο να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς προσωπικώς. Όχι, εγώ σας καταλαβαίνω, εγώ κυρία Σμυρνιωτοπούλου, σας καταλαβαίνω. Άπρεπα. Σας καταλαβαίνω πλήρως, είστε μάνα, χάσατε το παιδί σας, ψάχνετε για το παιδί σας, ξέρετε που είναι το παιδί σας και έχετε κάθε δικαίωμα και να κλάψετε και να είστε σε ένταση και παραπάνω να το αναζητήσετε. Εμείς πάντως θα είμαστε στο πλευρό σας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια αφύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Ίσως στα 4 χρόνια που είμαστε μαζί να μην είχαμε φιλοξενήσει μια τέτοια εκπομπή. Μια μάνα. Μια μάνα από τις χιλιάδες μάνες, τις χιλιάδες μανάδες. Αλλά μια μάνα Ελληνίδα που έχει χάσει, όπως τα ακούσατε, το παιδί της. Το έχουν αρπάξει χιλιαστέ, από τα 12 του χρόνια το πήραν σιγά σιγά, συγγενείς της, καταδικάστηκαν γι' αυτό, αλλά το παιδί της χάθηκε. Δικάστηκε γιατί πήγε στο στρατό, αρνήθηκε να πάρει όπλο, καταδικάστηκε, βρίσκεται στη φυλακή και αυτή η μάνα ανησυχεί, όχι μόνο και για το δικό της παιδί, αλλά και για τα παιδιά όλα τα άλλα, τα παιδιά τα δικά μας. Τα παιδιά τα δικά σας, τα παιδιά όλων εκείνων που είναι ελεύθερα, που παίζουν με την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, που είναι ελεύθερα να έχουν τη σκέψη, όρθια και ελεύθερη κι αυτά. Κι όμως κάποια φίδια, γιατί φίδια, σύγχρονα φίδια των πόλεων, αλλά και των χωριών, είναι οι χιλιαστές, τα πλησίασαν και τα εδάγκωσαν και τα δηλητηρίασαν. Πρέπει όσοι άκουσαν αυτή την εκπομπή και κατά το αμεσότερο τρόπο εγώ που είμαι δίπλα στην κυρία Σμυρνιωτοπούλου να ένιωσαν ένα σφίξιμο, ένα μεγάλο σφίξιμο στην καρδιά. Πρέπει να τη βοηθήσουμε αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να τη βοηθήσουμε να ξαναβρει το παιδί της. Πρέπει το παιδί της να ξαναγυρίσει στο σπίτι τους. Πρέπει το παιδί να ξαναγυρίσει στην αγκαλιά της, στην αγκαλιά του πατέρα του, στην αγκαλιά του αδελφού του. Πρέπει το παιδί να ξαναγυρίσει στην αγκαλιά της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Είναι κρίμα. Το 1994 η πανίσχυρη πολιτεία, η πολιτεία η ελληνική, να αφήνει έτσι ανυπεράσπιστα, να αφήνει τόσο πρόχειρα κάποιοι αλυτόβιοι οι οποίοι έχουν αρπάξει κάποιες θεωρίες και πολλές φορές να ακουμπάνε στο σιωνισμό, έχουν αρπάξει αυτές τις θεωρίες και λοξοδρομούν ανθρώπους Έλληνες, λοξοδρομούν Ελληνόπλα από το δρόμο της πίστης και από το δρόμο της Ελλάδος. Καλή σας νύχτα.